έτσι να δημιουργήσω και ένα γρίφο. Τώρα θα πάμε στα μέρη σου. Άντε πάλι. Θα πάμε στα μέρη σου. Τι να κάνουμε, ναι, είμαι υπερήφανη για το καταγωγή μου. Έχει και τα πεθερικά σου εκεί, είναι και η καταγωγή σου από εκεί. Είναι και η καταγωγή σου. Να του φέρει και μια φορά εδώ στο στούντιο. Ήρθανε μόνοι του βέβαια για το φεστιβάλ. Καλώς ήρθατε και χαιρόμαστε πολύ έτσι για το πλούσιο πρόγραμμα και φέτος. Ο ένας καλλιτέχνης πιο αξιόλογος από τον άλλον. Να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Αλμοπίας, Δημήτρη Μπινό, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Και τον Γιώργο Μπαϊράμι, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Τρών Πόζαρ. Γεια σας, καλημέρα σας. Γνωριζόμαστε δηλαδή, βέβαια. Και το μυαλό πίσω από όλα αυτά, έτσι, πίσω από αυτή τη μεγάλη οργάνωση. Τα είπαμε το χειμώνα χωρίς την Έλσα. Χωρίς την Έλσα, από τα Λουτρά Πόζαρ. Δεν είχα έρθει, ζωντανά από εκεί. Κρύωσα λίγο βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κρύωσα. Δεν είσαι μαθημένος από εκείνα τα μέρη. Γι' αυτό εσύ είσαι μαθημένος από τις αίρες. Πέρασα από, καλά και έφαγα καλά και ήπια καλά. Στα Λουτρά Πόζαρ όλοι περνάνε καλά. Έτσι. Λοιπόν. Μόνο εμείς δεν προλαβαίνουμε όμως, Δήμαρχε, να κάνουμε μπάνιο. Η ντόπια, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όλοι μου λένε πηγαίνεις εκεί, κάνετε λουτρά. Έχει τόσο κόσμο, τόσο τουρισμό, που δεν προλαβαίνουμε εμείς να κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Εσείς πηγαίνετε, προλαβαίνετε. Υπάρχει χρόνος για όλους κατάλληλος. Αργά τη νύχτα για τους ντόπιους. Πρέπει πραγματικά να εκτιμήσουμε αυτή την προσφορά που δίνουν τα λουτρά, αλλά και οι ντόπιοι, αλλά και οι κάτοικοι όλης της χώρας, οι οποίοι μας επισκέπτονται έτσι κατά πληθώρα. Και κυρίως οι κάτοικοι των Αθηνών έχουν μια δυναμία στα λουτρά. Είναι της μόδας τα λουτρά. Της μόδας. Είναι της μόδας τα λουτρά και εσείς χαίρεστε που είναι της μόδας. Τώρα, και τα φεστιβάλ στη χώρα μας επίσης άρχισαν να είναι της μόδας, αλλά κάποια φεστιβάλ έχουν μια φιλοσοφία πίσω από τη διοργάνωσή τους. Τη φιλοσοφία σας να ακούσουμε, λοιπόν. Κοιτάξτε, εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται μια προσπάθεια από τον Σύλλογο Νέων των Λουτρών, Πόζαρ, να ξεκινήσουν αυτό το φεστιβάλ με στόχο και σκοπό όχι μόνο τη διασκέδαση, αλλά ταυτόχρονα και την προβολή αυτής της ωραίας τοποθεσίας της χώρας μας. Μιλάμε για μια έτσι εξαίρετου κάλους φυσικής ομορφιάς περιοχή, η οποία συνδυάζει όχι μόνο την λουτροθεραπεία, αλλά και τον περίπατο και την αναψυχή, αλλά και το ωραίο φαγητό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος επισκέπτεται μια περιοχή θέλει ποικιλοτρόπους να περάσει καλά. Πέρα από τη χαλάρωση και το καλό φαγητό που προσφέρει και η τοπική κουζίνα, θεωρώ ότι είναι τα σημαντικά ζητήματα τα οποία αναζητεί ο επισκέπτης. Αυτό λοιπόν το φεστιβάλ αρχίζει και αποκτάει μια φυσιογνωμία. Μια φυσιογνωμία τοπική εκεί που τίνει να δώσει την ακτινοβολία σε όλη την Ελλάδα και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια που γίνεται από το Σύλλογο Νέων, οι οποίοι αγαπάνε την παράδοση, αγαπάνε το τόπο και έχουν σαν στόχο να προβάλλουν αυτό που κάνουμε έτσι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι το μόνο φεστιβάλ, το μοναδικό σε λουτρά, σε περιοχή λουτρών. Γιατί φεστιβάλ νεολαία, σε ποτάμια, στη φύση που έχουμε συνηθίσει. Το μοναδικό έτσι, δεν νομίζω είναι, αυτό, είναι το μοναδικό στην χώρα μας και θεωρώ ότι είναι από τα πρωτοπόρα φεστιβάλ μέσα από αυτή την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουμε και καλούμε όλο τον κόσμο, έτσι, όλη την Ελλάδα να μας επισκεφθεί γιατί πραγματικά και το πρόγραμμα όπως θα σας πει ο Γιώργος είναι πλούσιο, έχει ονόματα μεγάλα που αγαπούν έτσι, οι νέοι της χώρας μας και θεωρώ ότι έτσι θα περάσουν καλά. Ο κύριος Μπαϊράμις είναι και ένας εκ των στυλοβατών και αυτής της προσπάθειας, να τα λέμε αυτά. Δηλαδή και είναι και δεινός χορευτής, να το πούμε επίσης και αυτό, γιατί έχει τη σημασία του. Δεινός χορευτής εννοείται των παραδοσιακών χωρών της περιοχής. Αγαπάμε την παράδοση, στηρίζουμε την παράδοση χορεύοντας, προσπαθούμε να προβάλλουμε το τόπο μας. Φορέας πολιτισμού. Ναι, προσπαθούμε να προβάλλουμε το τόπο μας ως πολιτιστικός σύλλογος και ως σύλλογος νέων να δημιουργήσουμε πράγματα για την νεολαία μας. Βασικά θέλουμε να κρατάμε τις παραδόσεις, αυτά που μάθαμε από τους γονείς μας και από τους παππούδες μας. Τώρα, όσον αφορά το φεστιβάλ Πόζαρ, είναι κάτι που εκμεταλλευόμενο αυτό τον υπέροχο χώρο των Λουτρών Πόζαρ. Έτσι έπεσε η ιδέα στο τραπέζι μεταξύ σας, δηλαδή. Ναι. Είμαστε ανθρώποι της μουσικής, αγαπάμε αυτά τα event και πηγαίναν καλά και πάνε καλά τα Λουτρά Πόζαρ και θέλαμε να φέρουμε ακόμα πιο πολύ νεολαία στην περιοχή μας. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το χειμώνα που έχουμε πολύ νεολαία και το καλοκαίρι, δηλαδή, να μαζέψουμε τον κόσμο από τις παραλίες. Το καταφέρατε όμως. Το καταφέραμε αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όλοι, εντάξει, λίγο πολύ μνημονεύουμε, ξυμνούμε, εξυψώνουμε τα ήθη και τα έθιμα κάθε τόπου, αλλά στην τελική αυτό που μετράει είναι η συμμετοχή. Και όχι η συμμετοχή των μεγάλων σε ηλικία, η συμμετοχή των ανθρώπων.
Εκεί ρίξαμε, εστιάσαμε πιο πολύ. Φέραμε πολύ νεολαία. Έρχονται ο κόσμος για το φεστιβάλ Πόζαρ και στη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή, μας αρέσει πολύ. Βλέπεις νέους ανθρώπους στα ποτάμια, στις πισίνες που υπάρχουν στον χώρο της Λουτρόπολης. Βλέπεις νέους ανθρώπους που αφήνουν τις παραλίες και έρχονται στη φύση. Συνδυάζουν το κρύο με το ζεστό και με την δροσιά. Εντάξει, μια βουτιά στην Αριδαία την κάνουμε και στα Λουτρά, δηλαδή, στο Λουτράκι ανάμεσα από τη Χαλκιδική. Αλλά σίγουρα ο πρώτος σταθμός είναι το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ Πόζαρ. Φέτος τι μας ετοιμάσατε? Είναι το 7ο φεστιβάλ Πόζαρ. Από την πρώτη φορά που ξεκινήσαμε, ενώ λέγαμε δειλά-δειλά, ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυνατά. Και φέτος ξεκινάμε, είναι Παρασκευή 20, 21 και 22 Ιουλίου. Ξεκινάμε δυνατά ονόματα. Έχουμε την πρώτη μέρα το Θανάση Παπακωνσταντίνου, το Σοκράτη Μάλαμα με τη Μαρία Παπαγεωργίου μαζί. Το Σαββάτο έχουμε το Γιάννη Χαρούλη παρέα με την Πατούλα Ζαμάνη. Και την Κυριακή έχουμε ένα μεγάλο γκρουπ, 30 χρόνια τώρα, Pix Lux, τα γενέθλια του Pix Lux. 6 συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, η μία στα Λουτρά Πόζαρ. Μαζί τους παρέα θα είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη, καθώς και η Radioactive. Η Radioactive που είναι μία μπάντα που είναι του Σάκη Καρπάκη, είναι, να το πούμε, πολύ σημαντικό, από τους μεγαλύτερους YouTubers στην Ελλάδα. Είναι από την περιοχή μας, είναι ξέρουμε, από την Αριδαία. Από την Αριδαία. Αυτά τα παιδιά κάνουν πάρα πολύ καλή διαφήμιση της περιοχής και τους αγαπάνε από την Ελλάδα. Ζούνε στην Αριδαία και τους αγαπάνε όλοι. Δήμαρχε, κάθε χρόνο και καλύτερα. Θεωρώ ότι έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες στη Λουτρόπολη. Αυτό πιστεύω το διαπιστώσατε με την παρουσία τη δική σας εκεί, που πραγματικά είχε μεγάλη θεματικότητα εκείνη η εκπομπή που κάναμε, με το πολύ ωραίο φόντο, το νερό. Κρυώσατε λίγο. Δεν πειράζει, άξιζε όμως. Αλλά νομίζω ότι άξιζε πραγματικά, γιατί και μετά από αυτή την εκπομπή είχαμε προσέλευση πολλών επισκεπτών. Χαιρόμαστε που φανήκαμε χρήσιμοι. Θεωρώ ότι βοηθήσατε πραγματικά είναι χρήσιμοι. Χαιρόμαστε που φανήκαμε χρήσιμοι, όχι για να σας κάνουμε διαφήμιση. Δεν χρειάζεται διαφήμιση. Δεν έχετε ανάγκη της διαφήμισης. Έχετε όμως ανάγκη της επικοινωνίας με τον κόσμο πάνω σε αυθεντική βάση. Έτσι, περνώντας αυθεντικά, σημαντικά μηνύματα σε όλη την κοινωνία. Θεωρώ ότι είμαστε πρωτοπόροι πλέον στον ιαματικό τουρισμό και όχι μόνο, γιατί συνδυάζουμε και άλλες μορφές εναλλακτικές τουρισμού, όπως είναι η ορειβασία, το περπάτημα στα φαράγγια, στα σπήλαια, τα ωραία μας βουνά, και πέρα από την περιοχή της Λουτρόπολης υπάρχει και ο Ανατολικός Όγκος του Δήμου Αλμοπίας, που πραγματικά παρουσιάζει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε τους επισκέπτες πολλές ημέρες, να κάνουμε δηλαδή τουρισμό περισσότερων ημερών, αλλά και τεσσάρων εποχών. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι συνδυάσαμε. Προηγουμένως σας άκουσα να λέτε για το ζεστό νερό. Ξέρετε ότι πλέον μας επισκέπτονται και για το κρύο. Για έξω, για το ποτάμι. Ναι. Ακριβώς έχουμε διαμορφώσει εκεί την παραποτάμια περιοχή, και κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι και μέσα στο κρύο νερό. Να πούμε και ότι είναι και ένα σημείο που μπορείς και δωρεάν να κάνεις. Βέβαια, ναι, τώρα έχετε διαμορφώσει και κάποιες μικρές πισινούλες με είσοδο 1-2 ευρώ. Ναι, λόγω του πολλού όγκου των επισκεπτών. Ναι. Έτσι, είμαστε επιχείρηση. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες, οργανωμένες υπηρεσίες. Αλλά και για όσους θέλουν να παίξουν με το νερό και τη φύση. Και για τα παιδάκια. Να ρωτήσουμε τώρα όμως, εντάξει, είπαμε ότι το φεστιβάλ πάει βέβαια πάρα πολύ καλά και υπάρχουν και παράλληλες δραστηριότητες για τους περιπατητές, όλα αυτά. Άλλες υποδομές εικόνα γίνουν στην περιοχή. Δηλαδή, υπάρχει το παλιό κτίριο εκείνο, που είναι πάρα πολύ ωραίο κτίριο και έχει γυριστεί και ένα σύριαλ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, εκεί. Και ξυπνούν εικόνες και μνήμες από το παρελθόν. Εκεί είναι το παλιό κτίριο των Λουτρών. Δεν μπορεί να βρεθεί μια χρηματοδότηση να ανακατασκευαστεί. Ναι, το κύστερο ήταν οι μέλισσες. Για όποιον θέλει να μείνει μέσα εκεί, να διαμείνει και όχι στο χωριό. Εδώ και κάποια χρόνια έχει αλλάξει λίγο η χωροθέτηση των πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, γιατί έχουν κτιστεί πανέμορφα ξενοδοχεία και υπάρχουν ωραία νοικιαζόμενα δωμάτια. Και έτσι λοιπόν η Λουτρόπολη απέφυγε να ασχοληθεί με την εστίαση και προχώρησε περισσότερο σε μορφές λουτροθεραπείας. Mm-hmm. Στόχος μας λοιπόν είναι, από εδώ και πέρα, να αξιοποιήσουμε όλο αυτόν τον πολυχώρο των ξενοδοχείων. Γιατί μπορεί και να γκρεμιστεί το κτίριο, να μην το συγκεκριμένο, το δηλαδή να μην χαθεί το κτίριο, είναι κρίμα. Επειδή είναι αρχιτεκτονικής του 1930, αν δεν κάνω λάθος. Είναι προπολεμικό. Πρέπει να το αναδείξετε, για να το αναπαλαιώσετε. Δεν χρειάζεται να γίνει χώρος
με καταλήμματα. Mm-hmm. Μπορείτε να το κάνετε ένα πολυχώρο πολιτιστικών δράσεων. Έτσι. Αυτό που με επίκεντρο και τα λουτρά. Το θέμα είναι να μείνει το σπίτι. Να γίνει μουσιακός χώρος, ένα σημείο. Λοιπόν, γιατί είδαμε, λοιπόν, έχουμε την εμπειρία και από το σπίτι. Συγγνώμη τώρα, αλλά ναι, δεν τα έχουμε πει και από κοντά. Επειδή και εμείς το πονέσαμε. Και το κτίριο έχει βομβαρδιστεί πολλές φορές, αλλά δεν έχει πέσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι το κτίριο είναι στη θέση του καλά. Στόχος μας είναι πραγματικά να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις αναπαλαιώσεων και παρεμβάσεων στις ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές ομορφιάς κτίριο και συντόμως θα προχωρήσουμε στην μίσθωση του κτιρίου αυτού για να ανακαινιστεί, γιατί εμείς ως Λουτρόπολη αυτή την ώρα δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Θα γίνει μια μακροχρόνια μίσθωση ώστε να δώσουμε ζωή και ζωντάνια ξανά και σε εκείνη την όχθη, την παραποτάμια της Λουτρόπολης που πριν κάποια χρόνια πραγματικά φιλοξενούσε γύρω στις 2.000 ανθρώπους. Mm-hmm. Και ήταν το κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Γιατί έχουμε και την εμπειρία από το σπίτι του Λιντέμ. Είχαμε δεχτεί τότε τηλεφωνήματα στην ΕΡΤΡΙΑ για να σας πούμε. Δηλαδή υπήρχε το παράπονο, είχαν εκφράσει ο κόσμος το παράπονο πως χάσαμε εκείνη την ευκαιρία και δεν μπόρεσε να συντηρηθεί στον εξαπλάτανο το σπίτι του Μενέλα Λουντέμι. Αλλά επειδή τη χάσαμε εκείνη την ευκαιρία, να μην χάσουμε και αυτήν. Δεν σε αποχαιρετούμε τώρα, θα τα ξαναπούμε. Θα κλείσουμε με αριδαία. Αφού πάμε στο Βόλιο, ναι. Να πάμε στο Βόλιο όλοι μαζί, γιατί έχουμε και εκεί γιορτές. Θα συνεχίσετε γιατί θα μας προσφέρει και τα κεράσια. Θα μας προσφέρει τα κεράσια. Μαζί, ναι. Πού είναι το γλυκό κεράσι? Ο Κοζάνης και γιορτή Βοίου. Σήμερα διαλέγουμε Νομό Πέλλας. Ή Λουτραλμοπίας Φεστιβάλ Πόζαρ. Νομίζω ότι θα πάμε και στα δύο. Θα πάμε και στα δύο. Η απάντηση δεν είναι μονομερής. Μία σειρά λοιπόν, είναι διμερής. Ο κόσμος ρωτάει και για εισιτήρια. Πού μπορεί να προμηθευτούν τα εισιτήρια? Μπορεί να προμηθευτούν στο viva.gr ηλεκτρονικά, να εκτυπώσουν τα δικά τους εισιτήρια. Αυτή τη στιγμή είχαμε ξεκινήσει με τριημέρου με 25 ευρώ περιορισμένα κομμάτια. Έχουμε τώρα περιορισμένο αριθμό τριημέρου στα 30 ευρώ. Και γενικότερα το εισιτήριο τριημέρου θα είναι στα 35 ευρώ. Στο ταμείο είναι 15 ευρώ. Για ανέργους και για φοιτητές στα 13 ευρώ. Mm. Δεν σας προλαβαίνουμε πάντως. Θα τελειώσει το φεστιβάλ Πόζαρ. Θα ξεκινήσει το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, έτσι, τον Αύγουστο. Τα Ποζαρίτικα. Τα Ποζαρίτικα. Είναι από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Ξέρω ότι έχετε και εικόνες και αυτά. Θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ο κόσμος που έρχεται, θέλουμε κάθε φορά που έρχεται, ωραία, έρχεται, αφήνει τα χρήματά του. Εκεί στη Μιλιά. Να διασκεδάσει οι τουρίστες. Πανηγύρια θα γίνουν πολλά. Έχει πραγματικά πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλά πανηγύρια. Γιορτή της πιπεριάς, γιορτή του κάστανου, του ροδάκινου, του τσίπουρου. Τυριού, του τσίπουρου. Τα κεράσια μας φέρετε και κεράσια. Σας φέραμε. Τα κεράσια είναι από το Λουτράκι, είναι παραγωγής μας εκεί από τους αγρότες του Λουτρακίου. Είναι πολύ εύκολο να δώσουμε σε όλο τον κόσμο, γιατί ως γνωστό φέτος δεν περπατάει και πάρα πολύ το κεράσι όσον αφορά τη τιμή. Παιδευόμαστε λίγο οι αγρότες, κουράγιο. Και λόγω των χαλασοπτώσεων. Όχι τόσο, αλλά δεν υπάρχουν σωστές εξαγωγές. Όσον αφορά το κεράσι, ολοκληρώνουμε το κεράσι πραγματικά ένα τοπικό προϊόν αξιόλογο. Κατέχουμε από τις πρώτες θέσεις στην εξαγωγή κερασιού. Mm-hmm. Γι' αυτό ζητάμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την βροχή, την έντονη βροχόπτωση και έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους κερασοπαραγωγούς, η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους αγρότες μας, γιατί πραγματικά περνάνε μεγάλα προβλήματα. Αμήν. Μακάρι. Θέλουμε αυτό το πραγματικά ωραίο προϊόν και να προστατευθεί, αλλά και να προστατεύσει τους ανθρώπους που μας το προσφέρουν. Δήμαρχε, αυτή έχετε την έκκληση απευθύνουμε και εμείς καθημερινά από αυτή εδώ την εκπομπή και ειδικά όταν με πόνο ψυχής ακούμε από τους ανταποκριτές μας σε όλη τη χώρα για τις καταστροφές που υπέστη ο αγροτικός κόσμος και από τις χαλαζοπτώσεις και από τις έντονες βροχοπτώσεις. Κάθε μέρα αυτά λέμε κι εμείς. Και αυτή την έκκληση απευθύνει. Είναι όμως το προϊόν της περιοχής μαζί με όλα τα άλλα που είπατε και πραγματικά οφείλει και η πολιτεία να στηρίξει τους παραγωγούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλο το καλοκαίρι θα είστε υπασμός. Σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε, να μας δείτε από κοντά. Δείτε το φεστιβάλ Πόζαρ. Και μέσα και έξω και στις πισίνες έξω και στα κρύα νερά και στα ζεστά. Αυτό είναι το καλύτερο. Υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις. Να πω ότι υπάρχει και εκείνες τις μέρες έκπτωση για τα ξενοδοχεία και το ελεύθερο κάμπινγκ. Α, ωραία. Έτσι. Εντάξει. Και όλα αυτά και στο site. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, εμείς επειδή είμαστε και μία ώρα μικρό. Σε σχέση με το Μουντιάλ. Λόγω διάρκεια, λόγω Μουντιάλ. Φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί ο αγώνας επανάληψη. Βέλγιο-Παναμάς 3-0. 3-0. Σάρωσε το Βέλγιο στον πρωτοεμφανιζόμενο στο Μουντιάλ, Παναμά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.